Να καλωσορίσω το. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες που ανοίγονται στο νησί μας μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος Αντώνης Τρίτσης με την παράλληλη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στο Ηράκλειο. Η Κρήτη μπορεί να λάβει άνω των 316 εκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας στη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννη Κουράκη. Δεν θα τιμωρηθεί η Κρήτη. Θα δείξουμε ευελιξία από το γεγονός ότι είχε εσπεύσει και είχε όρημα έργα να ενταχθούν στο πρόγραμμα του φιλόδημου στην αρχή, Αντώνη Τρίτσης, τώρα. Και επομένως θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευελιξίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε σε υψηλότερα επίπεδα. Και οι ευελιξίες αυτές είναι διαφόρων ειδών. Η μία είναι φυσικά οι εκπτώσεις στο πρόγραμμα, όπως θα συμβασιοποιούνται έργα, και οι συνέργειες τόσο με το ΕΣΠΑ, που είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αναλυτικά, και με το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή αυτό το όριο. Θα πάμε πάνω από 316 εκατομμύρια, δηλαδή. Σίγουρα θα πάμε πάνω από 316 εκατομμύρια. Απλώς σας λέω ότι θα είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, στις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν, στον εκλογικό νόμο, αλλά και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπου εκφράστηκε και η αγωνία και της ΠΕΔ, αλλά και των δημάρχων, του συνόλου των δημάρχων του νομού Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για το πώς πρέπει το πρόγραμμα αυτό να εξελιχθεί. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ουσιαστική, παραγωγική, αποτελεσματική. Στη διάρκεια συναντήσεών του με δημάρχους, ο κύριος Πέτσας δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους δήμους με έκτακτες ενισχύσεις τη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ παράλληλα τόνισε ότι οι τουριστικοί δήμοι θα ενισχυθούν οικονομικά για την κάλυψη των νέων υποχρεώσεων που αφορούν την ευαγωσοστική κάλυψη στις πολυσύχνασες παραλίες. Το κονδύλι αυτό μπορεί να κυμανθεί σε ένα ποσό 8 με 10 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με την εκτίμηση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο Στέλιος Πέτσας προανήγγειλε εξελίξεις στον εκλογικό νόμο, ο οποίος, όπως είπε, θα σημάνει το τέλος της ακυβερνησίας στους Δήμους, ενώ στις αρχές Ιουνίου, όπως εκτιμά, θα ξεκινήσει και η συζήτηση για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σε περιφέρεια Δήμους και αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία θα συνοδεύεται από αρμοδιότητες και πόρους. Προχωρά και κατατίθεται την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε από την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ο εκλογικός νόμος για τους ΟΤΑ, που δίνει τέλος στην ακυβερνησία και ενισχύει την κυβερνησιμότητα Δήμων και Περιφερειών. Και από τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που θα κατανείμει σωστά και με πόρους τις αρμοδιότητες ανάμεσα στο κράτος, στην περιφέρεια, στους Δήμους και στην αποκεντρωμένη, προκειμένου να έχουμε αυτό το οποίο όλοι θέλουμε. Συνέργειες για το καλό του πολίτη. Στη διάρκεια συνάντησής του με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα το ζήτημα των προκαταβολών που αφορούν τις καταστροφές που υπήρξαν από τη Θεομηνία του περασμένου Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, ικανοποιώντας και άλλα αιτήματα αποζημιώσεων. Σε όλα τα θέματα είχαμε μια άριστη συνεργασία. Ζητήσαμε να έχουμε μια συμπληρωματική σύμβαση για το Νταυρονίτη. Και ελπίζω με τα έργα τα οποία έχουμε δρομολογήσει, αναπτυξιακά έργα αλλά και έργα που προστατεύουν και το περιβάλλον και τους ανθρώπους, αντιπλημμυρικά, αρδευτικά, αποχέτευσης, να μπορέσουμε να κάνουμε λιγότερες σημαντικές τις συνέπειες φυσικών καταστροφών που θα έχουμε στο μέλλον. Ένα τέτοιο έργο είναι και το έργο που αναφέρατε, κύριε Περιφερειάρχα. Έχουμε δύο εκκρεμότητες στην περιοχή της Κρήτης, στον Κίσαμο και στη Σιτία. Τις αντιμετωπίζουμε και αυτές σήμερα. Ικανοποιημένος από τη συνάντηση με τον Στέλιο Πέτσα και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος αναφέρθηκε στα όρημα έργα ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στο μεγαλόπνοο σχέδιο για το Πάρκο Ερυθρέας, όπου θα δημιουργηθούν χώροι περιπάτου και αναψυχής. Τα έργα που ο Δήμος Ηρακλείου θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν, έχουμε ένα πρόγραμμα ύψους 50 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Από ό,τι προτεραιότητα είναι η αστική αναζωογόνηση. Είναι το Πάρκο Ερυθρέας, αυτό που ξέρετε εσείς. Το έργο της αστικής ανάπλασης, το οποίο προαναφέρθηκε, είναι πολύ σημαντικό και φυσικά θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπως θα ενταχθούν και έργα τα οποία μας ανέπτυξε ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του, που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό μετασχηματισμό, με τα κομμάτια της ανακύκλωσης και της ηλεκτροκίνησης, που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών με ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.